Δεν μπορεί ο κύριος πρόεδρος να έρθει εδώ και να λέει βρείτε δουλειά και από εκεί πέρα στα θέματα των κλοπών να μην λέει τίποτα. Ούτε μπορούμε εμείς να δώσουμε άδεια για λαϊκή αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που έχουν οι υπόλοιποι πολίτες. Δεν θα κάνουμε εξαίρεση. Όποιος έχει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον νόμο, όπως οι υπόλοιποι πολίτες, και δεν δώσουμε άδεια για λαϊκή, τότε να έρθει να μας κατηγορήσει ότι κάνουμε ρατσισμό και τους διαχωρίζουμε. Εμείς λοιπόν το έχουμε πει και το έχουμε πει και στον πρόεδρο. Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις που πληρεί ο νόμος θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Κατ' εξαίρεση δεν παρανομούμε για τους άλλους, δεν θα παρανομήσουμε και για κανέναν. Δεν πρόκειται να παρανομήσουμε για να εξυπηρετήσουμε κάποιον. Είναι απλά τα πράγματα. Δέχομαι σε έναν βαθμό τη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αλλά δεν μπορεί εν ώψη της δύσκολης οικονομικής κατάστασης να λέμε δεν πειράζει, άντε. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει βασανίσει πολλές φορές. Έχουμε συνεργαστεί με την αστυνομία, έχουμε συνεργαστεί με τον κύριο Εισαγγελέα. Ακόμη και στις παροχές που έχει υποχρέωση ο Δήμος να δίνει, όπως είναι η ίδρυυση, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, γιατί και νερό έχουν στους καταβλισμούς, όπου υπάρχει νερό στο υπόλοιπο χωριό, υπάρχει και εκεί. Το ξέρουμε ότι το πληρώνουν. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Επειδή λοιπόν υπάρχει ανοχή, που δεν υπάρχει ανοχή σε άλλους συμπολίτες μας, το νερό θα κόβεται. Ας φροντίσουν και οι ίδιοι να κάνουν αυτοέλεγχο μέσα στο καταβλισμό που είναι. Ηλία, σε παρακαλώ στο τέλος. Ας έρθουν, εγώ θα ήθελα όλοι αυτοί που είπες πρόεδρε, που μας παρακολουθούν σήμερα, να έρθουν εδώ, να πάμε να δουν την κατάσταση πως έχει και να μας προτείνουν και λύσεις. Καθόλου δεν το σέβομαι. Να έρθουν όμως εδώ, να πάμε να δούμε τι γίνεται και μας προτείνουν και λύσεις. Δεν μπορεί από την Ευρώπη ή από το Κολωνάκι ο άλλος να έρθει να μας λέει τι γίνεται. Εμείς είμαστε εδώ και τα βιώνουμε αυτά τα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, να έρθει και ο πρόεδρος τους να συνεργαστούμε όπου έχουν χώρους παραμονής, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσής τους. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Αλλά όσο εξακολουθεί αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί από τη μία εμείς να κάνουμε και από την άλλη έχουμε τις κλοπές. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Και δεν λέω να μηδενιστούν, γιατί καλοί και κακοί υπάρχουν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να εξαφανιστούν οι κλοπές από τους Ρωμά, όταν υπάρχουν και σε άλλες κοινωνικές ομάδες οι οποίοι διαπράττουν κλοπές. Να πούμε όμως, κύριε Μεκράκο, σας παρακαλώ, να πούμε ότι υπάρχει έξαρση αυτή την εποχή, εδώ και ένα χρόνο παραπάνω, και μιλάμε για μέρα μεσημέρι. Δεν σταματούν πουθενά. Και επαναλαμβάνω και απευθύνομαι και στον πρόεδρό τους και προς όλους, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσουν, το ξέρω. Τουλάχιστον, εάν δεν θέλουν να εγκληματούν, διότι αν κάποιος συλληφθεί που έχει βγάλει τη σκάρα, μετά θα πάει και για ανθρωποκτονία. Εάν συμβεί ατύχημα. Εντάξει, ας πάνε το συνήγορο. Αυτό δεν είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να τελειώνουμε. Δεν θα πω περισσότερα. Θα διαβάσουμε και τις ανακοινώσεις και θα ακολουθήσει ο διάλογος. Υπάρχει υπαρκτό πρόβλημα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε σε συνεργασία με την πολιτεία, με την περιφέρεια και με τους ίδιους τους Ρωμά. Λοιπόν, οι Ρωμά λοιπόν πρέπει να συνετιστούν. Να έχουν αντιπρόσωπο, να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα δώσουμε λύση σε κάποια προβλήματα. Όσον αφορά το Δήμο, και το λέω αυτό, στις παροχές που έχει κοινή ωφελία, θα τις διακόψει αν δεν συμμορφωθούν. Δεν θέλω να φτάσω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εμείς απέναντίας, και το επαναλαμβάνω για να γίνει αντιληπτό, είμαστε διατεθειμένοι στους χώρους παραμονής με έργα να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Αλλά πρέπει να συνεργαστούν μαζί μας. Εάν δεν συνεργαστούν, θα είμαστε απέναντί τους. Εμείς θέλουμε να απορροφηθούν στις τοπικές κοινωνίες και να ζήσουμε αρμονικά όλοι. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει μονόπλευρα. Πρέπει και οι δύο πλευρές να συμβάλλουν σε αυτό. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα κάνουμε τη συζήτηση και θα τα ξαναπώ. Θα παρακαλέσω μόνο τον κύριο Γραμματέα να διαβάσει. Η ερώτηση είναι του κύριου Αποστολάκου. Ναι, και το άλλο τι. Παρακαλώ πολύ.
Ναι, των κατοίκων. Διαβάστηκε. Είναι των κατοίκων. Έχει αποσχολήσει και την περιφέρεια, κύριε. Εντάξει. Από την περιφέρεια, μισό λεπτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Τι είναι το δεύτερο. Κύριε Πρόεδρε, σας έχει απασχολήσει και εσάς το θέμα, σαν ανακοίνωση. Θα σας δώσω το λόγο, ναι. Ναι, ναι. Το μικρόφωνο, κύριε Κορίνη, το μικρόφωνο. Να. Ο κύριος Στατούλης, ότι είχε δώσει εντολή να είναι η αστυνομία ελαστική προς τους Ρωμά. Και δεν ισχύει αυτό, βέβαια. Και βάζει αυτά που λέει και απλά να ενημερωθεί ο κόσμος. Η απάντηση θα διαβαστεί τώρα. Αυτό που θα διαβάσουμε, από ποιοι το έχουν στείλει. Εγώ το έφερα. Αυτό. Ακούστε, αυτό αναφέρεται, προφανώς το διάβασα εγώ, σε διαμαρτυρίες κατοίκων. Απλά λέει ο συνάδελφος, ο κύριος Κορίνης, ότι απεισχόλησε κάποια στιγμή και την περιφέρεια, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα σας δώσω το λόγο, και ότι επειδή εισήχθη εσφαλμένος η θέση του κυρίου Περιφερειάρχη περί επιδείξεως ανεκτικότητας της αστυνομίας σε εγκλήματα ή σε παραβατικές συμπεριφορές των Ρωμά, δεν ισχύει, λέει ο κύριος Κορίνης, αλλά βγαίνουν από το έγγραφο. Διαβάστε λοιπόν και το έγγραφο και την ερώτηση του κυρίου Αποστολάκη. Πρώτα την ερώτηση του κυρίου Αποστολάκη. Ο βουλευτής του Νομού Νακονίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστο Παπουτσή, σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης αυξημένης εγκληματικότητας στον Νομό Νακονίας. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης είναι ως εξής. Η κρίση που πλήττει εσχάτως στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά πολυεπίπεδη. Είναι ταυτόχρονα κρίση θεσμική, πολιτική και κοινωνική. Εκφάνσεις και συνέπειές εντοπίζονται σε όλες τις πτυχές της ατομικής και συλλογικής μας ζωής. Η ελληνική κοινωνία υφίσταται τις επιπτώσεις και βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρα φαινόμενα όπως η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας και εμφάνιση νέων μορφών εγκλήματος. Τα κρούσματα παραβατικότητας διαρκώς αυξάνονται σε αριθμούς, μορφές και βιαιότητα. Κλοπές, ληστείες κλπ. Βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη ενώ δίπλα τους προστίθεται εγκληματικές ενέργειες που μέχρι πρόσφατα δεν εντοπίζονταν στην Ελλάδα. Επιπλέον η εγκληματικότητα δεν περιορίζεται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά επεκτείνεται επικίνδυνα και στην ελληνική περιφέρεια. Όλο και πιο συχνά διαπράττονται εγκληματικές ενέργειες σε πόλεις και χωριά της επαρχίας, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Αποτέλεσμα είναι το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών να πλήττεται και να έχει φτάσει στο ναδύρ. Ενδεικτικά, στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης, μόνο το τελευταίο τρίμηνο καταγγέλθηκαν 50 περίπου κλοπές που δεν εξηφιάστηκαν ακόμη. Το ίδιο χρονικό διάστημα, στις συγκεκριμένες περιοχές της Σπάρτης καταγγέλθηκαν 30 ακόμη κλοπές που εντοπίστηκαν οι δράσεις και σχηματίστηκαν δικογραφίες. Είναι πια δυσβάσακτες για την τοπική κοινωνία συνέπειες των έκνομων αυτών ενεργειών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού της αστυνομίας, της αστυνομικής διεύθυνσης Λακωνίας, που είναι σύν της άλλης ελιπέστατας ελεγχομένη. Η τοπική κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή κρούσματα εγκληματικότητας και δικαιολογημένα αισθάνεται φόβο και ανασφάλεια. Οι πολίτες της Λακωνίας απαιτούν πλέον δραστικές ενέργειες που θα πατάσουν εγκληματική δραστηριότητα και θα ενισχύσουν έπρακτα το αίσθημα ασφάλειας. Κατόπιν των ανωτέρων, ρωτάτε ο κύριος Υπουργός, ποια άμεσα μέτρα θα λάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να αντιμετωπίσει την αυξημένη εγκληματικότητα στον νομό Λακωνίας. Λίγο ησυχία εκτός αιθούσης. Διαβάζεται στο σώμα η ερώτηση του βουλευτού του κ. Αποστολάκου. Σας παρακαλώ, συνεχίζετε συνεδρία. Δεύτερον, ποια είναι η κοινωνική προέλευση των δραστών με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα εξηχνιασμένα μέχρι σήμερα εγκλήματα. Ποιες είναι οι υπηρεσιακές εισηγήσεις προς το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας των τοπικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της αυξημένης εγκληματικότητας. Πώς θα διασφαλίσετε την κοινωνική ηρεμία και συνοχή από το κίνδυνο μεμονωμένων ή ομαδικών αυτοδικιών. Διαβάζουμε και το κείμενο των κατοίκων. Στις 23 Σεπτεμβρίου ο κύριος Στατούλης δήλωσε ότι οι Ρωμά είναι Έλληνες πολίτες με ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται είναι πρωτίστως ευθύνη της πολιτείας. Η αντιμετώπιση μάλιστα που την χάνουν όλα τα χρόνια συνετέλεσε στο να δημιουργηθεί η μαύρη οικονομία, κατάσταση η οποία παρατηρείται και στους μετανάστες. Βασική υποχρέωσή μας είναι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα στη ζωή όλων. Οι Έλληνες πολίτες εκτός από δικαιώματα έχουν και υποχρεώσεις. Τον σεβασμό της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και την τήρηση των νόμων. Το θέμα είναι καυτό και κάποιοι δεν το αγγίζουν. Οι εξεχνιάσεις υποθέσεων δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτηση για την παραβατική συμπεριφορά τους. Τόσο εμείς όσο και η αστυνομία ξέρουμε πλέον ποιοι είναι πίσω από τις κλοπές. Μέταλλα, γεωργικά μηχανήματα, ηλεκτρικές συσκευές που υπήρχαν σε αυλές και αποθήκες και τώρα διαρρήξεις κοσμήματα και χρήματα επιτοπλίσουν όταν λείπουν οι ιδιοκτήτες. Τι έχει συνέχεια, να έρθουν όταν είμαστε μέσα στα σπίτια μας.
και τότε θα έρθουν προετοιμασμένοι και οπλισμένοι. Ήδη έχουν επισκεφθεί γέροντες και μοναχικούς ανθρώπους. Οι μισοί αστυνομικοί αντί να περιπολούν βρίσκονται στα δικαστήρια ως μάρτυρες. Το ίδιο και υπάλληλοι της ΔΕΗ και άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Ξυλοδαρμοί αστυνομικών, εκκλησικές επιθέσεις, διατάραξη κινήσης ησυχίας, απειλές, παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παρ' όλα αυτά αποτελούν πηγή ψήφων για κάποιους και καλοί πελάτες δικηγορικών γραφείων. Έφεση και έφεση, χρόνια δικαστήρια και κανένας μέσα. Δεν μιλάμε για μας, να μην μας πούνε ρατσιστές. Οι πολίτες του προαστίου της Σπάρτης έχουν φτάσει στα όρια τους. Αμύκλες, βαφιό, τραπεζοντή, καλύβια, γούναρη, καλάμι, αγιάννης. Σε λίγο η αυτοδικία θα είναι αναπόφευκτη. Το καθήκον μας το πράξαμε. Τους δεχτήκαμε στα χωριά μας για να μην γίνουν γκέτο σε μεγάλους καταβλισμούς όπως τον Ευρώτα, ώστε να ανταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Τώρα ζητάμε από το Δήμο και την Περιφέρεια να δεσμευτούν και να λάβουν άμεσα μέτρα πριν από εμάς. Τα σπίτια μας, η περιουσία μας και η ασφάλειά μας θα προστατευτούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ορίστε, κύριε συνάδελφε, τοποθετήσεις παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Κορίνη, ενισχυτικά του της ανακοινωρήσεις. Α, και εσείς κύριε Βαλιώτη. Επί της διαδικασίας να δώσω το λόγο, επειδή για τον κύριο Τατούλη να πει ο κύριος Πρόεδρος πρώτα. Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε μία τοποθέτηση, επειδή αναφέρθηκε ότι απασχόλησε το όλο θέμα και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να μας δώσετε κάποιες επεξηγήσεις περί αυτού. Πώς ήρθε το θέμα, έτσι, πώς το αντιμετωπίσατε, αν εκφράσατε θέση, αν λάβατε κάποια απόφαση, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πραγματικά σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης ανοίγει ένα θέμα, γιατί θεωρώ ότι το θέμα των Ρωμά και ό,τι έχει σχέση με αυτό είναι σαφώς ένα πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο ζήτημα, δεν μπορεί να κλείσει με μια συζήτηση. Έτσι και εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με αφορμή μια επερώτηση που έγινε από τον κύριο Μπούκλη για το θέμα των Ρωμά, κυρίως των εξαμιλίων της Κορινθίας, που είναι ένα αυξημένο ζήτημα σε σχέση ακριβώς με την διαβίωση, με τον τρόπο διαβίωσης και ό,τι πρόκειψε από αυτή τη συζήτηση σε σχέση πάλι με την παραβατικότητα, έγινε μια συζήτηση που θα ξαναγίνει πάλι, θα συνεχιστεί και φαντάζομαι ότι και εδώ θα πρέπει να συνεχιστεί. Είναι κοινό το πρόβλημα και θέλει νομίζω σε κάποια πράγματα κοινή αντιμετώπιση. Είπα στην αρχή ότι σαφώς είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα. Σε καμία περίπτωση όμως, μάλλον πριν πω αυτό, λέω ξεκάθαρα ότι η θέση της Περιφέρειας και του κυρίου Περιφερειάρχη ήταν ότι σαφώς και οι Ρωμά είναι Έλληνες πολίτες και ό,τι απορρέει από αυτό έχουν και αυτοί τα ίδια δικαιώματα, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί άλοθη για την παραβατικότητα και η θέση μας είναι σαφής, καμία ανοχή στην παραβατικότητα όπου και αν προέρχεται αυτή. Τα ζητήματα που τέθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν ακριβώς και αναλύθηκαν. Τα ελλείμματα που υπάρχουν σε σχέση με την πολιτεία καταρχάς, το τι δεν έχει κάνει. Για παράδειγμα αναφέρθηκε ότι πραγματικά δόθηκαν σε κάποια φάση δάνεια αλλά να λυθεί το ζήτημα της στέγασης, αλλά κανείς από εκεί πέρα δεν παρακολούθησε πού πήγαν τα δάνεια, τι έγινε με αυτά. Εάν έγιναν πολυτελή αυτοκίνητα ή επενδύσεις σε άλλου τύπου δραστηριότητες που άπτονται και άλλων παραβατικών και όχι μόνο ζητημάτων. Το θέμα που εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει σε πρώτη φάση μια ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων. Γιατί όπως είπα τα προβλήματα είναι κοινά. Ο κόσμος που ζει δίπλα από καταβλισμούς Ρωμά αντιμετωπίζει πρόβλημα και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την εξελιγμένη μορφή της εμπορίας του σιδήρου, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, με τις μεταλλικές κάρες υπονόμων φρεατίων. Και εκεί ακριβώς είπαμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μονάχα στους κλέπτες, είναι και στους κλέπτοαποδόχους. Και οφείλει η πολιτεία να λάβει μέτρα πού πηγαίνουν όλα αυτά, είτε τα καλώδια, είτε τα μεταλλικά αντικείμενα,
εκεί ακριβώς δεν το έχουμε πιάσει ποτέ. Και οφείλουμε να το πούμε εφθαρσώς. Ότι οφείλουμε να ψάξουμε και η φωλητεία να λάβει τις ευθύνες της και να αναλάβει να κάνει ό,τι χρειάζεται ώστε να λυθεί το ζήτημα εκεί. Και σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα, στα ζητήματα προσέγγισης που πραγματικά όντως αυτή η κοινωνία έχει ζητήματα όσον αφορά τον τρόπο διαβίωσής της, που σας είπα έχει και τα θέματα απορρέου και είναι απότοκος και τις συμπεριφορές πολλές φορές, να δούμε μέσα, να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, να εντάξουμε προγράμματα, γιατί σήμερα υπάρχει μία δράση μέσα στο ΕΣΠΑ, με τη μόνη διαφορά ότι μπορούμε εκεί σε μία μελλοντική αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να μπορέσουμε να αναζητήσουμε πόρους, αλλά κυρίως στο 1,5 χρόνο που μας υπολείπεται μέχρι την 5η προγραμματική περίοδο να βρούμε τρόπους ώστε από τώρα να προετοιμάσουμε το έδαφος, ώστε να υπάρχουν πόροι, να εξασφαλιστούν πόροι, ώστε ζητήματα διαβίωσης των Ρωμά και άρα θα έχει επέκταση και στους κατοίκους που ζουν δίπλα από αυτούς ή μαζί με αυτούς, να επιληθούν. Θεωρώ ότι μέσα από μία ημερίδα, και αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη και τη μεταφέρω, μπορούν να αναδειχθούν τα προβλήματα και να ακουστούν όλες οι απόψεις και να φωτιστούν όλες οι πλευρές του προβλήματος των Ρωμά και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε μία δεύτερη φάση, να μπορέσουμε αυτά να τα ταξινομήσουμε, να τα αξιολογήσουμε, να δώσουμε απαντήσεις, αλλά κυρίως και κυρίως να σταθούμε και στα προβλήματα των ανθρώπων, των πολιτών μας, και αν κάνουμε μια, και αν ανατρέξουμε όχι μακριά, να πάμε στις Αμίκλες, να πάμε στην Τραπεζοντή, να δούμε τι αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι που εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να συμβιώσουν με τους Ρωμά, εκεί να δούμε όλα τα ζητήματα και να μπορέσουμε να βρέσουμε την λύση. Θεωρώ βέβαια, και το είπα και για να κλείσω με αυτό, ότι με μια συζήτηση δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα και να το προσεγγίσουμε με τη σοβαρότητα. Γιατί τέτοια ζητήματα που η πολιτεία δεν τα έχει λύσει χρόνια τώρα, αλλά μόνο αν σε μια συζήτηση μιας ή μια μισή ώρα σε ένα δημοτικό συμβούλιο ή σε ένα περιφερειακό συμβούλιο μπορούν να δοθούν λύσεις. Όμως, επειδή ακριβώς πολλά πράγματα λέμε πρέπει να αλλάξουν την ελληνική κοινωνία και να γίνουν οι αλλαγές αυτές που πρέπει να γίνουν, και είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να συζητηθεί στο μέλλον, που έχει σχέση πάντα με το τι κάνουμε με τις μειονοτικές ομάδες και με όλα αυτά που της παιδείας, του αναλφαβητισμού και όλα αυτά τα ζητήματα, για να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία με τους καλύτερες προϋποθέσεις και τους καλύτερους όρους. Ευχαριστώ. Το λόγο. Κύριε Προεδρέ. Ορίστε, κύριε Κορίνη. Τα είπαμε όλα μια χαρά. Τα συζητήσαμε και ο κύριος Δήμαρχος πολύ σωστά τοποθετήθηκε και ο κύριος Πολυκέφαλος. Όλα αυτά απαιτούν κάποιο χρόνο. Τώρα τι κάνουμε. Πρέπει να πιέσουμε από αύριο να πάρθουν μέτρα να σταματήσει αυτό, διότι φοβάμαι πολύ ότι θα έχουμε και κανένα θύμα. Γιατί ο κόσμος δεν αντέχει, πιστεύω, άλλο. Δεν υπάρχει. Έχω μπροστά μου 80 κλοπές. Έχω 80 κλοπές με ημερομηνίες. Και συνεχίζουν. Πείτε μου, όταν έρθει, σπάνε σπίτια. 1002. Την άλλη φορά πιάσανε ένα ανθρωπάκι εδώ πέρα στον Αγιάννη και το λιώσανε στο ξύλο και το βρήκανε παράλληλο. Μπήκαν στο καλάμι, οπλίσανε το ανθρώπου το τουφέκι. Και έτσι και έπαιρνε και την ώρα μέσα, πριν φύγουν οι κλέφτες, θα τον σκοτώνανε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Κάτι πρέπει να γίνει. Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Καλομύρη. Θα έλεγα ότι όλοι μας να μην φοβόμαστε να προσεγγίσουμε το θέμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Ποιο είναι το ζήτημα? Κλοπές. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ικανοί να λύσουμε το διαχρονικό πρόβλημα διαβίωσης της ειδικής αυτής ομάδας πληθυσμού. Τι κάνουμε τώρα? Και θα παρακαλούσα πολύ να τοποθετηθούμε πάνω στο θέμα. Εγώ, εκείνο που κάνουμε όλοι, είναι ότι για οποιοδήποτε προβαίνει σε κλοπή, η αντίδραση είναι το καταστατικό μέσο, που λέγεται αστυνομία και δικαιοσύνη. Αυτό γίνεται και σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα. Δεν έχουμε άλλο όπλο αυτή τη στιγμή.
Και ακόμη είναι γνωστό ότι η ομάδα αυτή πληθυσμού γνωρίζει ότι όταν κλέψει ένα μικρό αντικείμενο που διαχρονικά υπήρχε, ξέρει ότι κατά κάποιο τρόπο η κοινωνία δείχνει μια ανοχή. Από την άλλη μεριά, όταν προβεί σε ένα φόνο που σπάνια προβαίνουν, ξέρουν ότι θα τιμωρηθούν. Βέβαια, φόνος είναι άμεσος το να πάρεις τη σκάρα, και είναι γνωστό αυτό και στους ίδιους, ότι παίρνοντας τη σκάρα, εκτός από την αξία του κλοπημαίου, μπορεί να πέσει ένας μέσα στο βάθρο που σκέπαζε η σκάρα. Αυτό είναι πολύ κατακριτέο. Το γνωρίζουν αυτό. Ή να πετάξεις αντικείμενο στον δρόμο. Αγαπητοί, όπως και για κάθε κοινωνική ομάδα, το ζήτημα είναι η κλοπή, εκ του αποτελέσματος το θέμα, κυνηγάμε την κλοπή. Και τα μέσα που κυνηγούν την κλοπή είναι η Ελλάς και η δικαιοσύνη. Και αυτό προτείνω και πρέπει να εφαρμόζει σε κάθε κοινωνική ομάδα. Βέβαια, όλα αυτά συσχετίζονται με μακροχρόνια ζητήματα που μέσα είναι και η εκπαίδευση, η ανοχή, η ένταξη κτλ. Αλλά δεν είναι το ζήτημα τώρα αυτό. Τι κάνουμε τώρα? Και εξομολογούμε ότι γιατί αυξήθηκαν οι κλοπές στο τελευταίο χρονικό διάστημα από αυτή την ομάδα. Γιατί πράγματι, και ας κατηγορηθώ για αυτή τη σκέψη, είδαν αυτοί οι άνθρωποι ότι γίνεται αυτή τη στιγμή μια οικονομική αναμπουμπούλα στη χώρα και παίρνουν την ευκαιρία. Σου λέει, σαν αναμπουμπούλα είναι χώρα, αναμπουμπούλα κι εμείς. Γι' αυτό αυξήθηκαν οι κλοπές. Εν κατακλείδη, αντιμετωπίζουμε την κλοπή, όπως και για κάθε Έλληνα πολίτη. Επαναλαμβάνω πάλι ποιο είναι το μέσο, αστυνομία και δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Φοβούμαι ότι ομφαλοσκοπούμε λάθος. Εάν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να κυνηγήσουμε και να καταδικάσουμε την κλοπή, τότε είμαστε εκτός πάσης πραγματικότητος. Αυτό είναι εκ του νόμου και εκ των ουκάνευ. Δεδομένο. Υπάρχει διοκτική αστυνομική αρχή και υπάρχει δικαιοσύνη. Ποιος είπε ότι διαφεύγει της επαυτοφόρος συλλήψεως και τιμωρίας εάν πληρούνται οι διατάξεις του αυτοφόρου ή της κοινής ασκήσεως ποινικής διώξεως ο αθήκανος ή οποιοσδήποτε άλλος κλέπτης? Και η αστυνομία λειτουργεί θαυμάσια και σας διαβεβαιώ, και η δικαιοσύνη λειτουργεί θαυμάσια και σας διαβεβαιώ. Όμως άλλο θέμα είναι να συζητάμε για τους Ρωμά στο σπίτι μας, άλλο στο καφενείο και άλλο στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της Σπάρτης. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα δεν έρχεται σήμερα εδώ για να βάλουμε πλάτη εμείς στην αστυνομία. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει μια κατάσταση να δούμε τι θα κάνουμε. Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Δεν θα πείτε εσείς πώς θα ακούσετε. Να ολοκληρώσω, κύριε Δήμαρχε. Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω. Έχω την αίσθηση ότι ήρθε το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο όχι για να βάλουμε πλάτη στην Δημοτική, στην αστυνομία που κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, αλλά για να εκφράσουμε θέση. Σας παρακαλώ, κύριε. Αλλά για να εκφράσουμε θέση περί, μισό λεπτό, της καταδίκης αυτής της έξαρσης της εγκληματικότητος των Αθηγάνων, θέλουμε να εκφράσουμε θέση καταδίκης αυτής της έξαρσης της εγκληματικότητος. Είναι σημαντικό. Κύριε Βεκράκο, σας παρακαλώ, έχω την ικανότητα και να εκφράζομαι και να καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτά που λέει. Αφήστε λοιπόν, δεν θα κάνω διάλογο μαζί σας τώρα εδώ πέρα, πάρτε το λόγο και τοποθετηθείτε. Εγώ ήμουν σαφής και ευτυχώς που υπάρχουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας καταγράφουν. Είναι σημασιολογικό να το Δημοτικό Συμβούλιο να ασχολείται με το θέμα για να εκφράσει θέση, να καταδικάσει την έξαρση εγκληματικότητας και ταυτοχρόνως να πάρει μία απόφαση. Ποια απόφαση μπορεί να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο? Εγώ την κατέθεσα τη θέση μου. Ο κύριος Δημάρχος, με τον οποίο δεν θα αντιδικήσω ποτέ, μπορεί να έχει μία άποψη διαφορετική του Προέδρου, αλλά δεν είναι αντιδικία. Μπορεί ο κύριος Δήμαρχος να βλέπει
την θέση του Δημοτικού Συμβουλίου και την απόφαση διαφορετικά. Το σώμα θα αποφασίσει. Εγώ είμαι υποχρεωμένος όμως να δώσω μια προσωπική μου θέση και άποψη. Είπα λοιπόν έκφραση θέσης κατά την ταπεινή μου άποψη. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πολιτικό όργανο είμαστε. Δεν είμαστε αστυνομία εμείς. Ναι, εκφράζουμε τη θέση ότι πραγματικά καταδικάζουμε την έκφραση εγκληματικότητας. Και είναι σημαντικό να ακούει η πόλη και οι ίδιοι οι αποδέκτες ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης παίρνει αυτή τη θέση. Και αποφασίζουμε την άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, όπως προβλέπονται από το Δημοτικό Κώδικα και την εν γέννη νομοθεσία, προς αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος στέγασης, εκπαίδευσης, λειτουργίας και λειτουργικής ένταξης των Ρωμά στον κοινωνικό ιστό του Δήμου. Εγώ πιστεύω σε αυτήν την απόφαση. Επενδύω, γιατί αυτή η απόφαση είναι που δεν υπάρχει, δεν έχει υλοποιηθεί, όχι μόνο από εμάς. Εμείς είμαστε υποστηρικτικό και έχει ευνοήσει και αυτήν την έξαρση εγκληματικότητας. Και αν θέλετε, η πορεία της κουβέντας θα βγάλει και κάποια άλλα στοιχεία. Χωρίς βέβαια. Ναι, κάποιοι άλλοι, κανένας δεν είναι. Όλοι είμαστε εντός, κυρία Χριστάκου. Είστε. Είστε, το ξέρω ότι είστε. Ναι. Είναι, εγώ κοιτάω το αποτέλεσμα. Εντάξει. Κανένας δεν έρχεται. Και αυτό που λέτε είναι αλήθεια και αν το κάνετε εσείς, μπράβο σας. Λοιπόν, εγώ εν πάση περιπτώσει έδωσα έναυσμα στην κουβέντα, αλλά θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έρχεται να υποκαταστήσει ούτε την αστυνομική αρχή, ούτε τη δικαιοσύνη. Κύριε Πρόεδρε, να διευκρινίσω. Μισό, κυρία Χριστάκου, σας παρακαλώ. Το ότι η αστυνομία κάνει άριστη τη δουλειά τη. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν 13χρονα παιδιά που τρέχουν με 130 χιλιόμετρα μέσα στις αμίκλες και ποτέ δεν έχει έρθει τροχιά στις αμίκλες. Κοιτάξτε, όλοι λειτουργούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. 13χρονα παιδιά, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αυτά τα 13χρονα. Εντάξει. Έχουν αφανεί ένα χρόνο. Εντάξει, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Να πω κάτι. Δηλαδή η αστυνομία που έχει εξιχνιάσει 70 κλοπές, 3 ληστείες, 2 απόπειρες, δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν είναι τα στοιχεία έτσι. Δεν είναι έτσι, μην μιλάτε. Να πω κάτι. Σαφέστατα. Μισό λεπτό. Ηλία, θα πάρετε το λόγο, βρε παιδιά. Όταν κόβετε το δίκτυο του νερού, ότι απορροφάτε αυτές οι λούπες που έχουν, γιατί έχουν παράγοντα νερό και το πίνουν και το παίρνουν στα σπίτια μας και το πίνουν με το νερό. Ξέρετε, λοιπόν, του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, ότι ήρθα μία μέρα, ρωτήστε τον, είναι έξω, και προσπιθεί την άλλη μέρα, έχω ξέρω τα δίκτυα. Το ξέρω. Αυτό είμαστε μέσα ικανοποιεί, το πίνουμε το νερό. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Από το να το κόψουμε στο νερό, τι άλλο να κάνουμε, παιδιά. Πίνουμε νερό, πλέον αγοράζουμε νερό. Δεν πίνουμε, πρέπει τουλάχιστον πίνει νερό για ένα διάστημα το νερό. Απαλλάσσεται μας από αυτό τουλάχιστον. Γιατί δεν πίνουμε νερό πλέον. Ρωτήστε κάποιον που πίνει από την κρίση του νερό. Κανένα. Λοιπόν, γιατί θα δηλητηριαστούν. Να πω το εξής. Ναι, μα μισό λεπτό. Εντάξει, ελάτε να το κάνουμε εκπαίδευση τώρα. Το ξέρετε ότι υποκλέπτουν το ρεύμα. Λέτε να μην το ξέρουμε. Η μέρεια δίπλα σε δημοτικό σχολείο. Λέτε να μην το ξέρουμε. Λοιπόν, και ενέχει και κινδύνους αυτό που κάνουν. Και ότι κινδυνεύουν από ηλεκτροπληξία και πολλά άλλα. Τα ξέρουμε αυτά. Εμείς πήγαμε και σε συνεργασία με την αστυνομία, η ΔΕΙΑΣ, η ΔΕΗ και έκοψαν. Αντιστοιχώς την άλλη μέρα το ξανάβαλε. Τι να κάνουμε. Εμείς λοιπόν, γιατί ήρθε εδώ θέμα. Σαφώς αυτά που λέει ο Πρόεδρος είναι μέσα. Δεν είναι όμως αμέσως προτεραιότητες. Σαφώς θα εκφράσουμε θέση τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, εκτός από την έκφραση θέσης, θα ζητήσουμε και από την πολιτεία, αναφέρθηκα συγκεκριμένα, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να δώσει τη δυνατότητα στην αστυνομία για περαιτέρω δραστηριότητα. Αυτό είναι απλό που λέμε. Εμείς δεν παραγνωρίζουμε τα δικαιώματα που έχουν οι Ρωμά. Αλλά από εκεί και πέρα, άλλο τον, άλλο τάδο. Ούτε λέμε ότι κάνουν κλοπές μόνο οι Ρωμά. Ούτε κλοπές κάνουν μόνο οι Αλλοδαποί. Άλλο τον όμως, άλλο τάδο. Εδώ γνωρίζουμε και τους έχουν δει. Και περιμένω να δω την εξέλιξη μιας υποθέσεως, επειδή ήρθε ο ίδιος ο άνθρωπος και μου το είπε, που οι Ρωμά είπανε, σε αυτόν τα πήγαμε και τα δώσαμε. Και έχω την περιέργεια να δω πού θα φτάσει αυτό το θέμα. Γιατί είπε κάτι ο κύριος Πρόεδρος, το οποίο μου διέφυγε εμένα. Για τους κλεπταποδόχους. Είναι εξίσου σημαντικό και αυτό. Διότι αν δεν υπάρχουν οι κλεπταποδόχοι, τι θα το κάνουμε μετά. Σήμερα το πρωί μας ειδοποίησαν που κάνει το έργο ο Δήμος
στο ΤΕΙ επάνω, 500 μέτρα καλώδιο. Εμείς τρέχαμε με το που αναλάβαμε σαν νέα δημοτική αρχή, μπορεί να σαν κάποια άλλη δημοτική αρχή, δεν έχει σημασία. Την πρώτη εβδομάδα κλέβαν τα καλώδια από τις γεωτρήσεις, τα τριοστάσια. Και μένανε χωρίς νερό, ολόκληρα χωριά. Δεν μπορεί δηλαδή, η κοινωνία έχει τόσα προβλήματα. Υποφέρουν με τόσα άλλα. Είμαστε σε μια μαύρη εποχή για την πατρίδα μας. Έρχεται και αυτό επιπλέον. Κύριε Δημαρχέ, ο κύριος Δαβάκης είχε κάνει ερώτηση στην Βουλή για αυτό το θέμα. Είχε απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός. Εδώ και τρεις μήνες τέσσερις. Και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, εάν κάνουμε αυτό που έχει αυτοακυρωθεί από μόνο του, δεν κάνουμε κάτι. Εμείς θα ρίξουμε και σαν τέτοιο συμβούλιο. Θα δούμε στο τέλος της συζήτησης. Ορίστε, κύριε Βαλιώτη. Μπορούμε να ακούσουμε κάτι για το διατάφτα. Όσο περιμένετε να ακούσετε από το Δημοτικό Συμβούλιο κάτι καθυπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, εγώ θα το...